6 Black Friday προσθήκες, ο γαλανός ουρανός της κορυφής, η αναταράξη στο στρατόπεδο του Θείου, η νίκη των West Kings στο Derby Γοήτρου και πολλά ακόμη στο τρίτο podcast της Elite League. Ευχάριστα ήταν τα νέα και αυτή την εβδομάδα στο στρατόπεδο της πλουσιότερης ομάδας της διοργάνωσης. Οι πρωτοπόροι Fix επικράτησαν τον Blazers, φτάνοντας στις 6 διαδοχικές και 7 συνολικά νίκες στο πρωτάθλημα, και έτσι ο ουρανός της κορυφής παραμένει γαλανός. Τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της διοργάνωσης έκανε ο coach Στασιούδης, παρέα με τον αγαπημένο του Γιάννη Αμπάζογλου, ενώ μάλιστα οι νεοκοσμίτες, κινούμενοι αστραπιαία και κάνοντας χρήση της Black Friday, απήγαγαν τον Κώστα Αθηναίο από το roster των Thunderdogs και προσέθεσαν ένα ακόμη σημείο αναφοράς στο ήδη εκπληκτικό σύνολό τους. Σε λίγες μέρες μάλιστα ο Αθηναίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει την μέχρι πρώτην ομάδα του, αφού Fix και Thunderdogs θα κονταροχτυπηθούν στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Θάνου Παπαγεωργίου μπορεί να απόλεσε έναν από τους καλύτερους της παίκτες, ωστόσο δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Μετά την ψυχωμένη εμφάνιση και νίκη επί των Reload, που κακά τα ψέματα σημαδεύτηκε από εξαγωνιστικές εντάσεις, τα σκυλιά ενέταξαν στο ρόστερ τους τον Χρήστο Χαρατσί. Ο Χαρατσής έχει αγωνιστεί παλιότερα στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής Κατηγορίας με τη φανέλα του Ηροδότου. Πρόκειται για παίκτη που παίζει κυρίως στη θέση 2, έχει ύψος 1,85 και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους Thunderdogs στη μάχη της παραμονής. Οι Reload, που γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα αλλά παραμένουν στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα, ήταν και εκείνη μία από τις ομάδες που κινήθηκαν με τα γραφικά. Ο περιβολάρης με γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του Πάνο Αναγνωστόπουλου, ενός παίκτη που θα κοσμήσει για πρώτη φορά τα παρκέ του μπασκετάκι. Ο Νουλ, όπως αρκετοί τον γνωρίζουν, ήταν μέχρι πέρσι εμβληματικός αρχηγός του Ιων Αγίου Στεφάνου, ενώ έχει γράψει τη δική του ιστορία στα παρκέ της ΕΣΚΑ με τη φανέλα της ΕΦΟΑ. Σίγουρα πρόκειται για μεταγραφική προσθήκη από το πάνω ράφι για τους Reload, που έχουν πληγωθεί σημαντικά από τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα. Την πιο ηχηρή μεταγραφή πάντως φαίνεται πως έκανε ο Σπύρος Κλαβενίτης και οι Wargamers. Οι Πειραιώτες πρώην πρωταθλητές έκαναν το μεγάλο μπαμ, φέρνοντας στο λιμάνι τον Θηριώδη Θανάση Θόδο. Ο σέντερ ύψους 215 εκατοστών, που παλιότερα έχει αγωνιστεί στην Basket League με τη φανέλα των Τρικάλων, δίνεται στα ερυθρόλευκα και αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες της ομάδας για τον τίτλο. Η πέμπτη ομάδα που πρόλαβε να κινηθεί με τα γραφικά σε αυτό το 24ωρο παράθυρο που άνοιξε η Black Friday ήταν ο Αντίλαλος. Η ομάδα με το χαρακτηριστικό μαυροκόκκινο χρώμα θα έχει πλέον στο ρόστερ της τον Παναγιώτη Κουλούρη, που μέχρι τώρα φορούσε την φανέλα των Στιφάδο Bulls. Γνωστός για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι, ο Κουλούρης αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια του coach Ζαμπέτα για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτό το μεταγραφικό 24ωρο του μπασκετάκι, ο Νίκος Ρουσιώτης ανακοίνωσε την προσθήκη του Μάνου Λουγιάκη στο ρόστερ των Αμερικάνων. Ο Λουγιάκης επιστρέφει στα παρκέ του μπασκετάκι αφού είχε αγωνιστεί με την φανέλα των Γουρούδων τη σεζόν 19-20, παίζει στη θέση 5, έχει ύψος 2-5, ενώ παλιότερα έχει φορέσει τη φανέλα του Φάρου Κερατσινίου, τη Πεντέλης στη Γάμα Εθνική, και οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν και συμπαίκτης με τον Κοψιδά στην ομάδα του Χαλανδρίου. Σε άλλα νέα, εν αναμονή εξελίξεων φαίνεται να βρίσκεται ο Uncle Drew, αφού η τελευταία ήττα από την Λιμόζ έτριξε για τα καλά την καρέκλα του coach Βενέτη. 7 διαδοχικές ήττες μετράει η ομάδα του Γιάννη Κάρμα, ο οποίος μάλιστα τόλμησε να ανοίξει πόλεμο εν αγνία του με τη δημοσιογραφική ομάδα των podcast. Εμείς από την πλευρά μας, επιδεικνύοντας σεβασμό στον τραυματισμό του αλλά και στην κάκιστη αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, προχωράμε σε ανακοχή μέχρι νεοτέρας, αναμένοντας και τις δηλώσεις του στην κάμερα της διοργάνωσης. Τα καθαρά αγωνιστικά ζητήματα, οι Harlems πραγματοποίησαν νέα καλή εμφάνιση, αλλά ιτήθηκαν από τους Στιφάδο Bulls που μας δικαιώνουν για την ανωδική πορεία που είχαμε προβλέψει. Στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής, οι West Kings αναδείχθηκαν νικητές. Λίγο η επιστροφή του Σταυρούλη, λίγο η ζώνη του Μαρφάντοβιτς, λίγο η πολυφωνία των Βασιλιάδων που είχαν 5 διψήφιους παίκτες, οδήγησαν στο 77-68 και στην άμεση επιστροφή στις νίκες για τους Βασιλιάδες των Δυτικών Προαστίων. Τα παλιά γκουρα τώρα, ερχόμενα με φόρα μετά την σπουδαία εμφάνιση της περασμένης αγωνιστικής, πήραν το δίποντο απέναντι στην Deportivo και ανέβηκαν στο 5-4, ισοβαθμώντας μαζί της αλλά και με τους Retirees. Η ομάδα του Κασκάνη μάλιστα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους συνταξιούχους σε ένα μάτς ξεκάθαρα κατάλληλο για προγνωστικά, ενώ το συγκρότημα του Γιάννη Μαρινάκη έχει αρκετά δύσκολο έργο μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς θα αναμετρηθεί με τους τελευταίους δύο πρωταθλητές της Elite. Τέλος, μεγάλη νίκη ψυχολογίας αλλά και ουσίας πήρε η Λιμόζ, που ανάσανε μετά από καιρό επικρατώντας του Uncle Drew με 58-65. Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι η ομάδα των Πατίστα Ευρυπιώτη και Κώστα Δαβιλά δεν εκμεταλλεύτηκε την Black Friday, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις παρουσίες της. Μαζί θα τα ξαναπούμε σε μία περίπου εβδομάδα για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις που θα φέρει η 10η αγωνιστική της Elite League.